έχετε διαγραμμίσει στους δρόμους, έχει ήδη γίνει ένα αίτημα εδώ και ένα μήνα, κύριε Βουλιώτη, περίπου, στην Περιφερειακή Ενότητα, που έχει και την, το ειδικό μηχάνημα, αλλά και την ευθύνη σε αρκετούς από τους δρόμους που αναφέρατε να γίνουν. Ήδη έχει και μια σύσκεψη και πιέζουμε, όντως υπάρχει ανάγκη διαγραμμίσεις να γίνουν. Γνωρίζουμε όλοι τα καιρικά εδώ φαινόμενα και πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι διαγραμμίσεις. Για την παρέτηση του κ. Μουσιάδη δεν έχω από τίποτα. Κύριε Νικολαίδη, για το ΤΕ δεν είναι μόνο αυτές οι κοινότητες, είναι και άλλες κοινότητες που έχουν θέματα με το Ιντερνετ. Δυστυχώς έφτασα στο σημείο να μην δώσω άδεια στο ΤΕ παρέμβασης στο δικτύο τους για επισκευές προκειμένου να τους πιέσουμε να κάνουν παρέμβαση στις κοινότητες που δεν έχουν Ιντερνετ ή δεν έχουν ικανή ταχύτητα για να εξυπηρετεί το Ιντερνετ. Υποσχεθήκαν ότι στο νέο τεχνικό τους πρόγραμμα θα τα εντάξουμε για να αποκαταστήσουν αυτή την έλλειψη. Ο κύριος Θοδωρής μιλάει πάλι για το ίντερνετ, νομίζω είναι αυτή η σχέση για τον κύριο Θοδωρή για το ίντερνετ. Η μείωση των βοσκοτόπων, ήδη εμείς προχωρούμε πέρα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δεν ζητάνε αυξημένες ταχύτητες. Είπα, κύριε Θοδωρήδη, όπου δεν έχει ίντερνετ υπάρχουν και άλλες κοινότητες που δεν ικανοποιούν οι ταχύτητες. Σε κοινότητες που δεν έχουν ίντερνετ και σε κοινότητες που δεν ικανοποιούν ταχύτητες, πιέσαμε τον ΟΤΕ και μας είπε ότι θα το βάλουν στο νέο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεν είναι θέμα ταχυτήτων. Πρέπει να εγκατασταθεί στο κοινωνικό κατάστημα, στο πρώην κοινωνικό κατάστημα. Είπαμε, ο κύριος Νικολαίδης μιλάει ότι δεν έχει ίντερνετ. Άλλο του Νικολαίδη, άλλο του ψηφίου, είναι διαφορετικό. Ωραία, και εγώ λέω. Εκεί ότι μιλάει για ταχύτητες, εγώ μιλάω για μια απλή σύνδεση στο κοινωνικό κατάστημα. Εκεί που πάει για... Δεν ξέρω, δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα σε εμάς από τον γιατρό πάντως. Σε μένα δεν έχει έρθει τέτοιο αίτημα. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη. Όπου για το ίντερνετ προσωπικά κάναμε παρεμβάσεις, δώσαμε όπου χρειαζόταν και τεχνική βοήθεια, υλικοτεχνική υποδομή, τα κάναμε όλα. Για το Φαράκι δεν μου ήρθε κανένα αίτημα τέτοιο προκειμένου να το αποκαταστήσουμε και αυτό. Για τους βοσκοτόπους ήδη έχουν προχωρήσει εδώ, που είναι ο κύριος Διευθυντής, δεν είναι εδώ. Και προχωρούμε πέρα από την περιφέρεια γενικότερα και με μια άλλη εταιρεία που θα μας δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε ακριβώς τι βοσκοτόπους έχουμε και τι αντιστοιχεί σε εμάς και αν πραγματικά υπάρχει έλλειμμα και πώς θα το αποκαταστήσουμε αυτό. Δεν κατάλαβα, κύριε Θοδωρίδη. Μιλάτε, λέτε πράγματα δικά σας, τα οποία δεν έχουν καμία βάση αλήθειας, βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό. Όταν ανακοινώνεται την περιφέρεια στην περιφερειακή ενότητα ότι η μεγαλύτερη απορρόφηση και εκτέλεση έργων έχει ο Δήμος Αμυντέως, εσείς επιμένετε ότι δεν έχουμε. Σας λέω λοιπόν και μελέτες έχουμε και μάλιστα μελέτες που εσείς τις έχετε απορρίψει. Και εμείς θα τις υλοποιήσουμε, τις υπογράφουμε και προχωρούμε. Και για να γνωρίζετε, στην Ενιρβέργη, στην ημερίδα αναφέρθηκαν για το έργο το καινοτόμο που ο Δήμος ετοίμασε και θα προχωρήσει για το νέο ΣΕΣ, το σύμφωνο εταιρικής που θα γίνει και θα είναι ένα έργο τεράστιο. Και έχουμε πάρα πολλές μελέτες προς εξέλιξη, τις βλέπετε εξάλλου, δεν ξέρω, ή δεν παρακολουθείτε, δεν θυμάστε καλά στο Δημοτικό Συμβούλιο τι ψηφίζουμε, πόσες μελέτες ψηφίσαμε, πόσες ψηφίζουμε και πού πάμε. Ομιλείται ότι δεν κάναμε έργο. Μα μήπως είναι το μουσικό γυμνάσιο δικό σας που καταθέτουμε. Τόσες μελέτες, τόσα έργα που κάνουμε, υπάρχει καμιά μελέτη που δεν την επικαιροποιεί, δεν την αναθεωρήσαμε. Μία μελέτη δεν αναθεωρήσαμε το περιμετρικό και δεν υλοποιείται και αναγκαστήκαμε να διορθώσουμε όλη τη μελέτη με τεράστια προβλήματα. Αφήστε τα. Να λέτε ότι δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα θα μετρήσει, κύριε Θοδωρίδη. Πρέπει να καταλάβετε ότι ό,τι και να λέτε, το αποτέλεσμα και το αποτελέσμα θα κριθούμε. Εγώ λέω λοιπόν, θα είναι, και σας το είπα εξάλλου, για να είσαστε ήσυχοι. Εδώ δεσμευτικά, εάν το έργο που θα υλοποιήσουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν είναι πολλαπλάσιο του δικού σας, εμείς δεν θα είμαστε υποψήφοι. Τι πιο ωραίο, τι πιο ωραία πρόταση για να συγκριθούμε το τι κάνατε εσείς, το τι κάναμε εμείς. Έτσι. Εκ του αποτελέσματος, γιατί δεν σας αρέσει. Τι κάνατε εσείς, τι έργο υλοποιήσατε και τι έργο υλοποιούμε εμείς. Διότι τα λόγια είναι ωραία και να λέμε άλλα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα στα καφενεία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε περήφανοι για το έργο που κάναμε, θα παραδώσουμε, θα εκτελέσουμε και θα υλοποιήσουμε και την επόμενη πενταετία από το 2014-2020. Αναφέρεστε για στρατόπεδο, πραγματικά αυτό περιθράσως πρόκειται, θα τα πούμε όμως εδώ, γιατί πρέπει να βγουν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αλήθειες. Δεν μπορεί να λέμε με κάποια διετία τύπου ό,τι θέλουμε, μπορεί να παραπλανήσουμε τον κόσμο. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θα λέγονται αλήθειες και θα λέγονται με αποδεικτικά στοιχεία. Και όχι καταγγελίες και δεν λέω το όνομα ή δεν έχω χαρτιά. Εγώ περιμένω να μου φέρετε αυτή την απάντηση της περιφέρειας ότι δεν κατέδεσα παρέτηση. Την περιμένω ακόμα. Δήλωσή σας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχετε απάντηση από την περιφέρεια, από την αποκεντρωμένη. Πότε κατέδεσα.
Παρακαλώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 του μηνός, εδώ αναφερθήκατε ότι έχετε ενημέρωση από την αποκεντρωμένη ότι δεν κατέδεσα. Παρέτσι, εγώ την περιμένω να τη δω. Μετά, όταν τελείωσε ο μήνας, κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε. Μου βάζει ερωτήματα. Εσεί μου βάλετε πολλά. Δεν σα διέκοψε κανεί. Δεν σα διέκοψε κανεί. Το στρατόπεδο δεν αρέσει κάποιο ότι δεν έκλεισε. Δεν αρέσει. Έθελα να κλείσει και αυτό ξέρετε που βγαίνει. Άλλα λόγια είπαν εδώ και άλλα ήταν τα έργα του. Ήταν αναντίστοιχα αντίθετα. Λοιπόν και μου λέγεσαι το στρατόπεδο δεν έκλεισε. Επιτυχία ήταν. Και δεν θα κλείσει όσο προσπαθούμε να μην κλείσει. Κάποιοι θέλανε να μην κάνουμε κανέναν αγώνα για να κλείσει. Δεν θα κλείσει. Δεν έκλεισε και προσπαθούμε και λέμε δεν θα κλείσει. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτός είναι ο αγώνας μας. Τώρα κάποιοι που θέλουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους για να υποστεί ο Δήμος τεράστια ζημιά ή και σε άλλα επίπεδα, δεν θα τους ικανοποιήσουν. Το στρατόπεδο, πάση περιπτώσει, σήμερα είναι εν ενεργεία, λειτουργεί και δεν έχει κλείσει. Για τον κύριο Ευθυμιάδη υπάρχει αρνητική απόφαση. Δεν έχει ήχο καθόλου, δεν έχει ούτε γράφει. Αυτά είναι δικά σας τεχνικά θέματα. Τώρα. Ναι. Να γράφει. Γράφει. Όχι. Το φωτάει και ράβει, παιδιά. Γιατί όπως δεν γράφει. Τώρα σταματικό. Τώρα γράφει. Τώρα γράφει. Ε. Γράφει. Όχι. Το μικρόφωνο το δικό σου, Γιάννη. Το μικρόφωνο το δικό μου. Ορίστε. Τη βάση. Πού να τη βάση. Επιτρέψτε. Εδώ πραγματικά κάποια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποκατασταθούν. Να αποκατασταθούν διότι οπουδήποτε βρεθούμε, οι δημότες πλέον έχουν μπερδευτεί. Δεν γνωρίζουν και βλέποντας άλλα πράγματα, ακούγοντας άλλα πράγματα, δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου και αυτό είναι εις βάρος στο σύνολο του Δήμου. Υπάρχουν δελτία τύπου από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, πυροτέχνημα, η παρέτηση. Και για να μην τα διαβάζω όλα. Έχουν αποψηλωθεί, λέει, τα σχολεία, η ΔΕΗ, ο ΤΕ, ο ΣΕ, εφορία ή καστράτος, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ένα δελτίο τύπου. Υπάρχει ένα άλλο δελτίο τύπου, το οποίο το συντάξανε οι Ελλάσσονα και η Μίζωνα αντιπολίτευση. Το οποίο έχει και ουσία. Εκ του πονηρού, λέει, θεατρική, η παραχώρηση του Δημάρχου Ιακήμιο Σιβίδη και των Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής και ανάκληση των παραιτήσεών του, μας εξέθεσε άμεσα τον κίνδυνο της έκπτωσης από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, γεγονός που θα βόλευε αφάνταστα την ανεφελέχου διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων και της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Όλοι θα θυμίστε, κύριε Θοδωρίδη, ότι σας λέγαμε να τα συνεδριάσουμε διότι είσαστε υποπαρέτηση. Δεν έχουν παραιτηθεί. Εσείς επιμένατε να παραιτηθείτε. Και εξάλλου, όταν είχαμε εδώ να παραιτηθούμε, κύριε Θοδωρίδη, συμφωνία ήταν εδώ να μην κλείσει το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο δεν έκλεισε. Και πρέπει να είμαστε εν ενεργεία για να αντιμετωπίσουμε και να διεκδικήσουμε το μη κλείσιμο του στρατοπέδου. Εάν είχαμε, όπως λέγατε εσείς, παραιτηθεί, πιθανώς να είχε κλείσει. Προχωρώ εδώ. Αλλά εμείς δεν το επιδιώξαμε. Εσείς επιμένατε για τους γνωστούς λόγους. Υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι στο Δήμο Αμιντέου και καταλαβαίνω τι γίνεται. Προχωράτε και λέτε ένα τεράστιο ψέμα. Το ζήτημα της αφιζητούμενης από εμάς παρέτησης του Δημάρχου και σίγουρα ύστερα από πληροφόρηση του ότι ερευνούμε το θέμα, επέβαλε την παρέτησή του μετά από 22 μέρες. Μα κύριε Θοδωρίδη, 29-30 του μηνός παραιτηθήκατε εσείς, 10 του μηνός την παρέτηση μου την παρέδωσα εγώ στην αποκεντρωμένη όταν γυρίσαμε από το ταξίδι της Αθήνας. Ό,τι είδατε. 19 παραιτηθήκαμε και 19 ισχύει. Συγγνώμη, πλέον θα σταματήσαμε. Στη σύσκεψη δεν επαναλήφθηκε απόφαση. Ξαναμαζέψατε νέες παραιτήσεις ατομικές. Θέλετε να ακούσετε. Θα ακούσω. Θα ακούω, όχι. Αυτές οι αναλήφθειές σας. Δεν μπορώ να σα απαντήσω, μην λέτε ό,τι θέλετε. Κύριε Θοδωρίδη. Τελευταία του μήνα ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παρέτησή μας. Τελειώσατε. Μαζέψατε τις παρέτησεις μας συνολικά. Τελειώσατε. Σε ένα νέο κείμενο. Μαζέψατε τις παρέτησεις, μαζέψατε. Στις 29 του μήνα που είχε σύσκεψη δεν βγάλαμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επαναλάβατε μεμονωμένες τις παρέτησεις μας. Ξαναμαζέψατε τις παρέτησεις. Τελειώσατε. Λοιπόν, πότε παρετηθήκαμε τελικά. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διατυπώσαμε την απόφαση της σκέψης μας της παρέτησης και όχι στη σύσκεψη των φορέων. Ως εκ τούτου, 19 του μήνα εμείς υποβάλαμε την παρέτησή μας, 20 έπρεπε να την υποβάλλετε εσείς, αλλά την υποβάλλετε στις 12 του άλλου μήνα. Αφού μάθατε ότι δεν ερευνούμε, ναι, τελείωσε. Ακούστε κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες, έχουμε ξεφύγει και ως τέλος παρακολουθούμε.
Όποιος θέλει μπορεί να τα διαβάσει. Παρετήσεις του κυρίου Δωδωρίδη και του κυρίου Φίστα. Ποια ημερομηνία γίνανε. Και όποιος θέλει τη δική μου να τη διαβάσει. Εδώ είναι. Με πρωτόκολλα και υπογραφές. Λοιπόν, λέει παρέτηση 29 του μηνός, μήνα Αύγουστο. 30 πρωτοκόλλες. Οι παρετήσεις. Άρα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει γιατί είναι υπογραφή του Θεού, σαν την αμφισβητήσει κι αυτή. Προχωρούμε. Δική μου παρέτηση. Δική μου παρέτηση. Μην παίρνετε το λόγο χωρίς να σας το δίνω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σας είπα. Θα σας το δώσω. Θα σας το δώσω. Λοιπόν, παρέτηση Δημάρχου. 10 Σεπτεμβρίου, μετά από 10 μέρες, στην περιφέρεια. Διότι έπρεπε να κατέβουμε στην Αθήνα και να σας πω την εξής διαδικασία για να καταλάβετε γιατί του Δημάρχου ήταν πιο μετέπειτα. Τις παρετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων αναφέρεται στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος τις κάνει δεχτές ή τις απορρίπτει. Του Δημάρχου πάρει στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη την κάνει δεχτή ή την απορρίπτει. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια για τις παρετήσεις. Εξάλλου, να σας πω και κάτι, ο κ. Θοδωρίδης βλέπει τη φάκα, δεν βλέπει το τυρί πολλές φορές. Εάν ήταν αυτό που λέει 19 του μηνός είχε παραιτηθεί, αυτοδίκαια, αυτοδίκαια. Στις 20 Σεπτεμβρίου είχε παραιτηθεί, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Είχαν παραιτηθεί όλοι. Αυτό λέει ο νόμος. Στις 30 μέρες, εάν δεν υπάρχει απάντηση, αυτοδικαίως παρετούνται και δεν έχουν δικαίωμα να επανέλθουν. Πώς είναι σήμερα η Δημοτική Σύμβουλη, μπορεί να μας απαντήσει. Ερώτημα. Πώς είναι σήμερα Δημοτική Σύμβουλη, εάν επιμένει ότι στις 19 του μηνός παραιτήθηκε και ανάκληση έγινε στις 30. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με την αλήθεια. Και μπορεί να. Και όποιος αμφισβητεί, υπάρχουν εδώ τα χαρτιά. Δεν εκπροσωπεί το Δήμος. Κύριε Θεοδωρίδη, σας είπα, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάτε για σκηνή, και ούτε εξιδίω κρίνουν τα ρώτια. Πείτε μου, κύριε Θεοδωρίδη, στα 30 και πλέον χρόνια που ήσασταν από το 85, στα δημοτικά πράγματα, ποια εκπροσώπηση είχατε πέρα της Δυτικής Μακεδονίας. Πείτε μου σε ένα όργανο, σε ένα υπουργείο, σε εθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας φέρω στην τριετία μου κυρίαρχες εκπροσωπήσεις. Και σε Βρυξέλλες και σε ευρωπαϊκά επίπεδα και σε εθνικά επίπεδα. Ο Δήμος Αμυντέο, κύριε Θοδωρίδη, πρωταγωνιστεί παντού. Πρωταγωνιστεί παντού. Και αν θέλετε με τέτοιου είδους αναλήθειες να μπερδέψετε τους πολίτες, θα διαψευδόσαστε. Αλλά εδώ θα λέγονται αλήθειες και θα έχονται αποδεικτικά στοιχεία. Όπως θα έρθουν και για την εκπρόσωπησή μας, πού ήμασταν και πού ήσασταν. Εγώ περιμένω να μας δείξετε εσάς τη δική σας εκπροσώπηση. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Μεγάλη κουβέντα έγινε, πολύ μεγάλη κουβέντα έγινε για τον τοπικό πόρο και το ψήφισμα του πόρου. Πραγματικά αισθάνομαι άσχημα. Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν ξέρουν τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα και την αλήθεια, αλλά και δημότες. Λένε, μα είναι δυνατόν ο δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος, να έχει ψηφίσει κατά του Δήμου. Τι λέει ο κύριος Θοδωρίδης. Δεν θα διαβάσω ποιο παράγραφο. Μόνο ένας ανόητος, αυτοκαταστροφικός, που διετέλεσε όμως 2 τετραετίες δήμαρχος αυτού του τόπου και διεκδικεί με αξίωση μια νέα θετία στο Δήμο, θα ψήφιζε κόντρα στο συμφέρον του Δήμου που πολιτεύεται. Κύριε Χατζητρίμων, μου φέρετε αυτές τις φωτοτυπίες που σας ζήτησα. Θα διαβάσω τη διαδικασία και θα τη διαβάσετε κι εσείς. Πρόταση του Δημάρχου Σερβίου Μελβεντού. Η πρόταση του Δημάρχου Σερβίου Μελβεντού τέθηκε σε ψηφοφορία και έλαβε 6 ψήφους. Αυτές των Ορφανίδου Παναγιώτας, Μίγκου Νικολάου και Παπτσόκλου Παναγιώτη, Κωνσταντοπούλου Βασίλειου, Σταμπούλου Βασίλου και Θοδωρίδη Κωνσταντίνου. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Βγάλετε, αυτά είναι επικίνδυνα, θα έλεγα για τον πόρο έτσι για να ενημερωθείτε. Εγώ δεν συμφώνησα να πάρουμε το αντίστοιχο του πόρου. Διότι τα χρήματα του πόρου έπρεπε να πάνε σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Που έπρεπε να έχουν πάει από το 2008, όταν ελήφθη η απόφαση ότι θα κλείσω ΑΗΣΑ Αμυντέο Φιλότα, η τηλεθέρμανση των δύο τοπικών κοινοτήτων και του Δήμου Αμυντέο θα ήταν για πέταγμα, θα ήταν άχρηστη, γιατί θα είχε πηγή θερμότητας. Έπρεπε από τότε να σκεφτούν και να μεριμνήσουν να γίνανε επιτοστάσιο αντίστοιχης με στερεά υλικά καύσης. Και τον πόρο αυτόν εγώ τον έχω για να δημιουργήσουμε ένα λεπτοστάσιο, έτσι να υποστηρίξουμε εάν ποτέ προκύψει το κλείσιμο του ΑΗΣΑ Αμυντέο Φιλότα ή κάποια βλάβη, όπως συνέβη πέρσι. Και 2 μέρες δεν είχαμε τηλεθέρμανση. Και τα 2 εκατομμύρια αυτά που θα μπορούσα να πάρω και να κάνω μικροέργα προεκλογικής
αν θέλετε, φιλοσοφίας. Εγώ προτίμησα να μην τα πάρω, να κάνω προσφυγή, να κάνω προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργού που μας δίνει πολύ λιγότερα και τα υπόλοιπα να τα διαχειριστεί περιφέρεια, περιφερειακά, που εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα έκανα εκλογές με αυτά τα χρήματα και θα ικανοποιήσω όλα τα μικρολουσφετάκια που κατά καιρούς γινόταν ή διαθέτωναν πόρος για τέτοιες δράσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να λέμε λοιπόν τι γίνεται, πώς εδώ αντιμετωπίσουμε τα θέματα του Δήμου και να λέμε με καθαρότητα εδώ μέσα τα πράγματα. Άρα κύριε Θοδωρίδη, το συνώνυμο αυτό που θέλετε να προστάτε σε άλλους, δυστυχώς γυρίζει στο πρόσωπό σας. Έγινε ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν επιμένετε. Η πρόταση για να γίνετε αναπληρωτής στον νομό Φλόριδα του κ. Βοσκόπουλου, επιμένω και λέω ότι ήταν δική μου στο πρόσωπό σας. Εγώ πρότεινα τον κύριο Θοδωρίδη να αντικαταλάβει αναπληρωτικό μέρος του κ. Βοσκόπουλου τη θέση για την Επιτροπή Καταλαμπής του Πόρου. Αν έχετε άλλη, αν έχετε αντίθετη άποψη, θα ήθελα να την καταθέσετε εδώ. Το κυροσχέδιο είναι ότι η απόφαση με τη χιλιά στην οποία παρευθύνθηκαν είναι η 273 του 2013, η οποία συνεδρίαση είχε γίνει στις 19 Αυγούστου. Παραιτηθήκαμε και από λάθος της Δημοτικής Αρχής, αντί για μεμονωμένες παραιτήσεις, συγκεντρώσατε τις παραιτήσεις συλλογικά. Η απόφαση ήταν εκείνη. Στις 29 του μήνα έγινε μία σύσκεψη των φορέων, στην οποία δεν λήφθηκε καμία απόφαση και δεν διατυπώθηκε και καμία απόφαση στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής των παραιτήσεών μας θεωρείται ότι είναι η 19η Οκτώβου και όχι η 29η Οκτώβου. Αν θέλει, ας το καταλάβει ο Δήμαρχος, αν δεν θέλει, ας μην το καταλάβει. Φαίνεται όμως ποια είναι η απόφαση παραίτησης. Από εκεί και πέρα οι αρχημίες ότι στις 29 του μήνα παραιτηθήκατε και εγώ υπέβαλα στις 12 γιατί ήταν στην Αθήνα, μόνο τον εαυτό του πείθηκε κανέναν άλλον. Στις 19 του μήνα υποκλήθηκαν οι αιτήσεις, τότε ήρθε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η ημερομηνία υποβολής των παραιτήσεων ήταν η 19η. Αν ήθελε να έκανε δεκτές σε όλες τις παραιτήσεις όσο όφιλε και να παραιτώθηκε κι αυτός την 20η του μήνα. Όλα τα άλλα, όχι μόνο είναι αναλήθειες, είναι προσπάθειες να καλύψει την αλήθεια. Ό,τι έχει σχέση με την απόφαση της συνεδρίας της ΠΕΔ. Ποιο ήταν το θέμα? Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΑΠΤ Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα στην νομοθεσία λέει ότι η Επιτροπή συγκροτείται από πολλούς και μέσα σε αυτούς συμμετέχουν και τρία μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά είναι από τους ενεργειακούς δήμους. Έτσι είναι ακριβώς διατυπωμένη η υπουργική απόφαση. Εγώ μέσα στην συλλογική άποψη που έχουμε ως συνδυασμός, ότι δεν βάζεις κανέναν απέναντι, γιατί και οι υπόλοιποι δήμοι έχουν λεφτά, έστω και είναι ενεργειακοί, ήμασταν της άποψης ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν όλοι. Δεν βάζεις απέναντι για τη συμμετοχή σου σε μια επιτροπή μια ομάδα δήμων. Και αυτό το έκανα γιατί είμαστε της άποψης ότι πρέπει να έχουν ειρηνικές σχέσεις με όλους. Ο Δήμαρχος, φοβούμενος την διαδικασία της εκλογής, γιατί στο τέλος αποφασίστηκε να είναι τρεις οι εκλεγμένοι και από τους ενεργειακούς δήμους, όταν εκδήλωσε ενδιαφέρον η κυρία Βεζίδου, ο κύριος Μανούτας και ο κύριος Βοσκόπουλος, δεν τόλμησε να βάλει υποψηφιότητα. Ήταν λογικό ως μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων να είμαι εγώ αναπληρωτής του Δήμου, πράγμα που θα το διεκδικούσα και αν τυχόν γινόταν η διαδικασία και δεν σεβόμουν την ιδιότητα των υπολείμων, η υπολείμου θα διεκδικούσε και τη συμμετοχή μου ως τακτικό μέλος. Ως εκ τούτου Δήμαρχε, για να κάλυπτες και να προστάτευες τα συμφέροντα του Δήμου, είχες την υποχρέωση να συμμετέχεις υποβάλλοντας υποψηφιότητα την οποία δεν τόλμησες. Παραιτήθηκες. Αυτό να αντιληφθείς. Και η συμμετοχή μου σε αυτή την επιτροπή και ως αναπληρωματικού μέλους είχε και ένα συμβολισμό, είχε και την έννοια της συμμετοχής για να λαμβάνω γνώση. Τολμήστε Δήμαρχε και πέρα από λεωταρισμούς διεκδικήστε σε συλλογικό επίπεδο. Έχετε βάλει, τελειώνω Πρόεδρε, έχετε βάλει απέναντι όλους τους δημάρχους, έχετε βάλει απέναντι όλο τον κόσμο, δεν τολμάτε να δοκιμαστείτε σε υποψηφιότητα. Ό,τι έχει σχέση τώρα με την εκπροσώπησή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι αλήθεια, εμείς είμαστε γεννημένοι για τα τοπικά θέματα. Εσείς, τώρα σε δημοτικό επίπεδο, σε περιφερειακό, σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, κάνετε. Εκεί ταιριάζετε, εκεί πρέπει να πάτε και τα κείμενά σας, εκεί παραπέμπω.
ασχοληθείτε με τα παγκόσμια συστήματα και αφήστε το Δήμο. Καθίστε στο Δήμο και δουλέψτε, γιατί όλα αυτά τα θέματα τα οποία ακολουθούν είναι του ποδαριού και δεν έχει καθόλου τη συμμετοχή σας. Και αφήστε την εκπροσώπηση σας και τα μεγάλα λόγια και τα μεγάλα λόγια. Συνέχισε, τελείωσε, 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 τελείωσε. Κύριε, καταλάβατε, η πρόταση που στήριξε ο κύριος Θοδωρίδης έχει πάρει 6, η δική μου πήρε 8. Δεν υπήρχε θέμα ψηφοφορίας καταρχήν για τα μέλη. Λέει τεράστιο ψέμα. Εγώ μπορώ να το διαψεύσω. Θα παρακαλέσω την πρόεδρο της ΠΕΔ να κάνει μια δήλωση. Εάν δεν ήταν πρόταση δική μου να μπει στο περιφερειακό. Και εξάλλου επέμεναν όλοι να πω εγώ. Δεν είναι θέμα αυτό. Θέμα όμως να δείτε πόσο τερατουργήματα ψεύδους λέει. Είναι η πρόταση ψηφοφορία λέει θα υπερισχύει. Πρώτος κύριος Θοδωρίδη. Για πάση. Θέλετε να πω ότι έχω εκπλαγεί πραγματικά από τη συμπεριφορά. Προσπαθεί αυτό που διαβάζετε εσείς να σας πει δεν έτσι. Η ψηφοφορία τι λέει. Ρωτούν εμένα γιατί να η ψηφοφορία τώρα το λέει. Και εγώ το λέω. Η πρώτη και ξέρετε τι είναι το παρακαλώ. Η σκυρία της ψηφοφορίας. Όχι δικά σας. Όχι δικά σας. Κύριε Θεοδόρα, επειδή είσαι μόνο του Δήμου, εσύ είσαι το Δήμο. Ακούστε κύριε μου. Κύριε Θοδωρίδη, θα σεβαστείτε λίγο τους δημότες μας. Σεβαστείτε. Με αλήθειες κύριε Δημότη, με αλήθειες. Λοιπόν, σεβαστείτε τον κόσμο όλο. Κύριε Θοδωρίδη, εσείς μην μιλάτε για αλήθειες. Αφήστε. Και εσείς πάντα συναντήστε τους εργολάβους στον Καλατσί την Ταβέρνα. Εγώ. Εσείς, ναι, εσείς. Εγώ. Εσείς και ο κύριος Θοδωρίδης. Το πού θα πάω εγώ. Το πού θα πάω εγώ. Είναι δικό μου θέμα. Και ο τελευταίος θα πάρω άδεια είστε εσείς. Όσας λέω. Εσείς. Ο τελευταίος θα πάρω άδεια. Εξάλλου και εσείς με καλέσατε κάποτε για ποτό και κρασί. Στο Καλατσί. Προεκλογικά. Αν θυμάστε προεκλογικά. Και είστε και εργολάβος. Λίγο να δει. Και είστε εργολάβος. Την εργολαβία στην ΔΕΗ, εσύ τι έκανες. Αντοχή έχετε να ακούστε. Αντοχή έχετε. Ό,τι θέλεις αλλά να μιλήσω ισότιμα με σένα. Να μιλήσω ισότιμα με σένα. Όχι δεν μας αφήνεις. Εδώ πέρα αυτή είναι πολύ σοβαρά θέματα. Σας παρακαλώ. Παίρνετε το δόξα ξαφνικά και ο κύριος Θεοδωρίδης και ο κύριος Θεοδόρος επειδή η προοδότη φωνή καλά μόνιμα το κάνετε αυτό. Μόνιμος είμαι κύριε. Μόνιμος. Σας παρακαλώ. Ταραξία σήμερα. Σας είπα ότι είσαι ταραξία. Θα αντέξετε. Βλέπετε ότι ζήτησε, είπε κάτι ο Δήμαρχος. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Θεοδόρου. Ήταν εκτός σημειώρου, έδωσα τον λόγο στον κύριο Θεοδωρίδη να απαντήσει. Πρέπει να κλείσει ο κύριος Δήμαρχος και τελειώνει αυτή η διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, όχι με ονόματα όμως. Όχι με ονόματα γιατί είναι σημαντικό. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με το θέμα του κόρου. Εδώ στο Ιράτσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσοι ήσασταν εδώ, θυμάστε πόσο παρακάλεσα την αντιπολίτευση στη διαβούλευση να μας υποστηρίξει. Ούτε μία ράδα, ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη δεν υπόθηκε. Και συνέχισε η διαδικασία αυτή. Και στην Επιτροπή Κατανομής του Πόρου που λέει, τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα, λέει το ελάχιστο 2 ενεργειακοί δήμοι. Και εγώ είπα ότι θα είναι 3 ενεργειακοί δήμοι. Και οι 3. Επέμενα και οι 3. Υπήρξε η πρόταση του κ. Κωνσταντακόπουλου και έλεγε ότι θα πει και ένα σπίτι 200. Δεν το είπε εσείς. Μάλλον από τις λιώτα οι δήμαρχοι. Λοιπόν. Και εσύ δεν έβαλε. Κύριε Θοδωρίδη, λίγο σεβασμό. Σεβασμό σε έναν άνθρωπο που εκλέγει τις λες ψέματα. Δεν απαιτείς τον σεβασμό, τον εκλέγει. Λοιπόν, κύριε, θα σας πω, θα κάνω μια πρόταση για να τελειώσουμε. Ποιος θέλει να κάνουμε μια επιτροπή. Εγώ θα πρότεινα. Ο πρόεδρος, ο κ. Χαλητήρης, εσείς και εγώ να πάμε στην ΠΕΔ να ρωτήσουμε τι έγινε. Είσαστε εδώ. Τι είναι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε. Για να αποδείξω αυτό που λέτε να ρωτήσουμε. Τι είναι αυτό που λέτε. Να το καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέτε. Τα ψεύδι που λέτε. Σας παρακαλώ. Όχι εσύ που λέτε.
εσύ πρώτη. Κύριε Ζωγιώτα πρώτη. Εγώ. Δεν βλέπεις εσύ λίγο. Λοιπόν. Πέρα δικό του λέγεις. Δεν βλέπεις εσύ. Είσαι σοβαρός άνθρωπος. Εγώ λέω λοιπόν. Εγώ θα τα αποδείξω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Η διένεξη αυτή τελείωσε. Κύριε Δοδονίδη. Ο εξευτελισμό είναι κοντά σα. Εγώ θα το αποδείξω. Όπω απέδειξα με χαρτιά, τι ψήφισε. Είμαι ανόητο και αυτοκαταστροφικό. Είσαι ανόητο και καταστροφικό. Εναντίον του Δήμου είναι η ψήφο μου. Εναντίον του Δήμου είναι η ψήφο μου. Καταλαβαίνω όλοι. Τα χρήματα που είναι. Τα χρήματα που είναι. Τα χρήματα που είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν το ξέρει το θέμα. Παρακαλώ, Ιγυσέρο, ολοκληρώθηκε το ημίωρο. Πάμε στα αγαπητοί συνάδελφοι.